Κύριε Υπουργέ, οι εξελίξεις στον κλάδο του τουρισμού είναι στην επικαιρότητα. Από βαριά βιομηχανία, στήριγμα της καπιταλιστικής ανάκαμψης, βρέθηκε ξαφνικά λόγω της υγειονομικής κρίσης ο βαριά ασθενής κλάδος με σοβαρές συνέπειες στην καπιταλιστική οικονομία. Η κυβέρνηση, οι επιχειρηματικοί όμιλοι τα προηγούμενα χρόνια, στα χρόνια της κρίσης, μιλούσαν για τη σημασία του τουρισμού ως κλάδου εξωστρέφειας στην γρήγορη ανάκαμψη από την κρίση. Προβλήθηκαν τα ρεκόρ αφίξεων, κερδών που πραγματοποιήθηκαν με το αίμα και τον υδρότα των εργαζομένων. Η εντατικοποίηση, οι μεγάλες απώλειες εισοδήματος, οι μεγάλες ανατροπές στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα ήταν τα χαρακτηριστικά αυτής της περίοδου. Μια εργασιακή ζούγκλα, αποτέλεσμα των πολιτικών, των κυβερνήσεων και των μνημονιακών μέτρων που θεωρήθηκαν αναγκαίοι όροι για την καπιταλιστική ανάκαμψη. Μεσαίωνα που αποσοποιήθηκε από τους λαλίστατους ακριβοπληρωμένους κονδυλοφόρους της αστής τάξης που είχαν επιδοθεί σε μια άνευ προηγουμένου προβολή της δίθεν αποτελεσματικής δουλειάς των Υπουργών Τουρισμού και των επιχειρηματικών ομίλων που κατάφεραν το θαύμα. Τώρα, ξανά οι εργαζόμενοι από όλους αυτούς καλούνται να πληρώσουν τη νέα κρίση. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι όλα τα μέτρα των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου που στηρίζουν τις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, όπως η αναστολή των συμβάσεων εργασίας, η εκπεριτροπή της εργασίας, το δώρο πάσχα στις καλένδες, η απογείωση του εργοδοτικού δικαιώματος, το χρόνο εργασίας και τις αμοιβές, η περιστολή των εργασιακών ελευθεριών, είναι προσωρινά και ό,τι θα ανασταλούν με τη λήξη των περιοριστικών μέτρων. Οι εργαζόμενοι όμως, κύριε Υπουργέ, έχουν πείρα από τις δεσμεύσεις για την προσωρινότητα των μνημονιακών μέτρων, τα οποία στη συνέχεια έγιναν το φάρμακο ενάντια στις παθογένειες του παρελθόντος, όπως χαρακτηρίστηκαν τα όποια δικαιώματα από τις εργοδοτικές οργανώσεις και τα κόμματά τους. Οι απαιτήσεις του ΣΕΒ, του ΣΕΤΕ, είναι όλα αυτά τα νέα μέτρα να συνεχίσουν, όπως βέβαια και τα παλιά. Η κυβέρνηση, επικαλούμενη τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, όπως και με τα μνημονιακά μέτρα, έτσι και τώρα, όχι μόνο δεν προτίθεται να πάρει πίσω αντεργατικά μέτρα, αλλά θα πάρει και άλλα, με προσπάθεια βέβαια θωράκισης των αναγκών του κεφαλαίου, συκοφαντώντας και ποινικοποιώντας διεκδικήσεις των εργαζομένων. Ικανοποιώντας αυτές τις αξιώσεις, επιδιώκεται να βάλετε σε καραντίνα τα όποια εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα έχουν απομείνει. Η θέση των εργαζομένων θα επιδεινωθεί δραματικά, αν δεν οργανωθούν, αν δεν αγωνιστούν για την ανατροπή αυτής της πολιτικής. Ήδη οργανώνονται μαζικές κινητοποιήσεις από τα Συνδικάτα Επιστημού Τουρισμού, τις οποίες το ΚΚΕ θα στηρίξει με όλες τις δυνάμεις. Ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, με τη λήξη της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων, θα ενεργοποιηθεί η εργασιακή σχέση των εργαζομένων με τα ίδια δικαιώματα που είχαν πριν την αναστολή της σύμβασης εργασίας? Γνωρίζετε ότι υπάρχει μια ιδιότυπη εργασιακή σχέση των εποχιακά εργαζομένων που διέπεται από νόμους και συλλογικές συμβάσεις. Θα εφαρμοστούν οι όροι και οι ρυθμίσεις που συμπεριλαμβάνονται στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που έχουν υπογραφεί μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, όπως για παράδειγμα ο όρος της επαναπρόληψης των εργαζομένων με βάση το νομοθετικό πλαίσιο και τις συλλογικές συμβάσεις? Θα κάνει αποδεκτό το αίτημα των επιχειρηματικών ομίλων, όπως εκφράστηκε από το ΣΕΤΕ, για μη εφαρμογή αυτού του όρου της σύμβασης της επαναπρόληψης φέτος? Θα κάνει υποχρεωτική τη συλλογική σύμβαση των επιστημιστικών καταστημάτων? Αλήθεια, ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης για τη διασφάλιση του εισοδήματος των εργαζομένων στον τουρισμό, είτε ανοίξουν είτε όχι οι επιχειρήσεις? Γιατί μεγάλη συζήτηση γίνεται ότι πολλές επιχειρήσεις δεν θα ανοίξουν. Πώς τοποθετείται η κυβέρνηση απέναντι στους ελαστικά απασχολούμενους, ενοικιαζόμενους εργαζόμενους, με συμβάσεις μιας μέρας, λίγων ωρών, λίγων ημερών, λίγων μηνών από διπορικά γραφεία, μορφές που έχουν νομοθετηθεί από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι τώρα για να ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων? Όμως τώρα αυτοί εξαιρούνται από τη στήριξη των 800 ευρώ. Αυτοί οι εργαζόμενοι με συμβάσεις μιας μέρας, λίγων ημερών. Πώς λοιπόν θα διασφαλιστεί το εισόδημα αυτών των εργαζομένων και η ασφάλισή τους? Περιμένουμε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, κύριε Υπουργέ, που είναι πολύ σημαντικά. Κύριε Πρόεδρε, υποδέχομαι θετικά την ερώτηση του κυρίου Κατσιώτη υπό την έννοια ότι συμμερίζομαι και εγώ την ευαισθησία την οποία δείχνει για ένα κρίσιμο κομμάτι της αγοράς εργασίας που είναι οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στον τουρισμό. Κύριε Κατσιώτη, έχουμε την ίδια ευαισθησία. Τα νέα τα οποία σας φέρνω δεν είναι ευχάριστα. Είναι κάτι το οποίο είναι κοινό γνωστό. Αυτή τη στιγμή ο τουρισμός της χώρας μας, που αφορά το σημαντικότερο, ένα από τα μεγάλο ποσοστό στο ΑΕΠ της χώρας,
δέχεται ένα πρωτόγνωρο και πρωτοφανές πλήγμα. Δεν είναι ως αποτέλεσμα των πολιτικών μας. Είναι αποτέλεσμα δυστυχώς της πανδημίας. Έχουμε ξενοδοχεία, έχουμε υποδομές, έχουμε πολύ καλές υπηρεσίες. Εγώ προσωπικά έλκω την καταγωγή μου από την Άξο και την Αμοργό και εκλέγομαι σε ένα νομό κατεξοχήν τουριστικό, το νομό Κυκλάδων, αφού γκράζομαι τα προβλήματα του ξενοδοχειακού κόσμου και του κόσμου των καταλυμάτων. Προχθές είχα τηλεδιάσκεψη με όλο τον νομό και με τον κύριο Θεοχάρη, τον Υπουργό Τουρισμό. Συζητάμε και με το ΣΕΤΕ. Πρέπει να μιλήσουμε και με το ΣΕΤΕ. ΣΕΤΕ είναι η επιχειρηματική πλευρά και με εργαζόμενους και με το ΣΕΤΕ. Δυστυχώς η εξίσωση και η λύση της δεν είναι εύκολη. Το ομολογώ. Καμία σχέση με το παρελθόν. Το μόνο θετικό που έχουμε, το οποίο είναι θετικό, ότι το 2021 όλα θα ανατραπούν προς το καλύτερο. Εν πάση περιπτώσει, παρότι δεν συμμερίζομαι το σκεπτικό το οποίο αναλύσατε στην ερώτησή σας, υποδέχομαι με θετικό τρόπο την ευαισθησία και τον ενδιαφέρον σας, που είναι κοινό για αυτόν τον κόσμο της αγοράς εργασίας, που είναι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι από τα πρώτα μέτρα τα οποία πήραμε ήταν να δώσουμε το επίδομα ανεργίας, το τακτικό επίδομα ανεργίας, για μήνα Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο και να το επεκτείνουμε κατά 2 μήνες. Είναι ακριβώς κόσμος του τουρισμού που εργαζόταν σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Και δεύτερον, με τα νέα μέτρα και τις ειδικές κατηγορίες των 160.000, οι οποίοι θα πληρωθούν μέχρι τις 18 Μαΐου, εντάσσονται και εκεί οι ουρές των εργαζομένων, ουρές εισαγωγικά, στον τουρισμό, που είχαν τακτικό επίδομα ανεργίας το Δεκέμβριο του 2019. Καλύπτουμε και αυτόν τον κόσμο. Στα υπόλοιπα ζητήματα, θα σας πω στη δευτερολογία μου για τα κρίσιμα θέματα, δεν είναι εύκολη άσκηση, κύριε Γατσιώτη. Ξέρω ότι το γνωρίζετε και εσείς. Κάντε αυτό που κάνετε το έργο, μιλάτε, καταθέτετε επίκαιρες ερωτήσεις, ούτε με διαδηλώσεις, ούτε με περιεργειακές κινητοποιήσεις μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή τη στιγμή το ζήτημα της πανδημίας. Θέλει ενότητα, θέλει αλληλεγγύη, θέλει κατανόηση από όλες τις πλευρές. Κανείς δεν θέλει να μην λειτουργήσει ο τουρισμός, ούτε οι επιχειρηματικοί όμιλοι όπως τους βαφτίζετε, διότι και αυτοί θα κλείσουν ή θα υπολειτουργήσουν. Κανείς δεν θέλει να υπολειτουργήσει. Όλοι θέλουν να προσλάβουν εργαζόμενους και να λειτουργήσουν τα ξενοδοχεία τους. Δυστυχώς το πρόβλημα δεν είναι πολιτικό, δεν είναι οικονομικό, είναι θέμα υγείας. Ετοιμάζομαι λοιπόν στη δευτερολογία μου να σας πω για κάποια πράγματα που ετοιμάζει η κυβέρνηση για το θέμα του τουρισμού. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χατσότη, έχετε το λόγο. Μας ακούνε χιλιάδες εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα που απασχολούνται στον τουρισμό, είτε άμεσα είτε έμεσα. Η αγωνία τους είναι μεγάλη για την επιβίωσή τους στο επόμενο διάστημα. Βεβαίως η κρίση αυτή είναι αποτέλεσμα της υγειονομικής κρίσης. Δεν διαφωνούμε σε αυτό, κύριε Υπουργέ. Και οι ειδικοί του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού όντως προβλέπουν ανάκαμψη από το 2021. Προβλέπουν επίσης και μεγάλη απώλεια θέσεων εργασίας. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Πώς διασφαλίζεται η επιβίωση όλου αυτού του κόσμου που δουλεύουν στον τουρισμό και τον επισυτισμό? Έχει λοιπόν η κυβέρνηση ένα σχέδιο για αυτόν τον κόσμο? Θα διασφαλιστεί για παράδειγμα η επιβίωσή τους τους επόμενους μήνες? Θα επεκταθεί το Ταμείο Ενεργείας αυτών των εργαζομένων? Θα μπουν στο Ταμείο Ενεργείας χωρίς όρους και προϋποθέσεις φέτος, αφού δεν θα έχουν απασχόληση? Ή θα μείνουν στο έλεος του Θεού, που λέει ο κόσμος? Θα διασφαλιστεί λοιπόν το εισόδημα των εργαζομένων ανεξάρτητα αν θα ανοίξουν ή όχι οι επιχειρήσεις? Κύριε Υπουργέ, λέτε ότι η κυβέρνηση έχει θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση των επιχειρήσεων, γιατί ισχυρίζεται ότι έτσι θα διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Αυτή όμως η πολιτική δεν είναι καινούργια. Όλα τα προηγούμενα χρόνια αυτή η πολιτική εφαρμόστηκε και από τη δική σας κυβέρνηση, της Νέας Δημοκρατίας, και από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από το ΠΑΣΟΚ, που έλεγαν προγράμματα ενεργούς στήριξης της απασχόλησης. Χωρίς βέβαια να διατηρηθεί ή να ενισχυθούν οι θέσεις εργασίας, όπως επιβεβαιώνεται από τα επίσημα στοιχεία. Ήδη μιλήσατε για την Εργάνη και εδώ φαίνεται από τα στοιχεία ότι 233.626 είναι οι λιγότερες προσλήψεις και αυτό αφορά τους εποχιακά εργαζόμενους στον επισυτισμό και τουρισμό.
Επιβεβαιώνεται λοιπόν αυτή η κατάσταση. Οδήγησε όμως αυτή η πολιτική σας, τη στήριξη των επιχειρήσεων, πάνω απ' όλα γιατί έτσι δημιουργούνται οι θέσεις εργασίας, στο τσάκισμα εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Και είναι γνωστό ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια, με την κρίση, αυτοί που πληρώσαν το μάρμαρο, να το πω έτσι, ήταν οι εργαζόμενοι. Και με τη μείωση του μισθού και με τις απολύσεις. Είπατε προηγουμένως για το ΣΥΡΙΖΑ ότι θεσμοθέτησε τις σωματικές απολύσεις. Γιατί δεν τις παίρνετε πίσω εσείς? Εδώ είδε ο Ρόδωσος, εδώ και το πείδημα. Κάνετε μια εδώ νομοθετική ρύθμιση και παίρνετε πίσω αυτό το επαχθές μέτρο που ψήφισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το επικαλείστε βέβαια, αλλά όμως δεν κάνετε κάτι να το πάρετε πίσω. Επίσης, οι εργαζόμενοι οι ίδιοι, συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αυτές δεν έχουν υπογραφή. Και όσες έχουν υπογραφή δεν γίνονται υποχρεωτικές, όπως η σύμβαση εργασίας των επιστημιστικών καταστημάτων. Υπάρχουν μια σειρά ζητήματα, κύριε Υπουργέ, που είναι σημαντικά να τα ακούσουν αυτοί οι εργαζόμενοι στον επιστημιστικό τουρισμό. Τι θα γίνει το επόμενο διάστημα? Θα χάσουν τα σπίτια τους, για παράδειγμα, από τους πληστηριασμούς. Όσοι έχουν πάρει δάνειο, δεν θα έχουν εισόδημα, δεν μπορούν να πληρώσουν. Θα κατοχυρωθούν λοιπόν ή θα πεταχτούν στον δρόμο ως αποτέλεσμα αυτής της κρίσης? Τι θα γίνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επίσης? Σε αυτόν τον κλάδο έχουν αιτήματα τα οποία τα έχουμε καταθέσει μέσα από ερώτηση. Θα στηριχτούν αυτοί οι αυταπασχολούμενοι? Τι θα γίνει λοιπόν εδώ με το θέμα των απολύσεων? Είπατε λοιπόν για τις απολύσεις, όμως το σύστημα Εργάνη, κύριε Υπουργέ, δείχνει ότι τον περασμένο μήνα, τον Απρίλιο, είχαμε 41.350 απολύσεις, από τις οποίες 23.000 ήταν αορίστου χρόνου, παρόλο που υπήρχε απαγόρευση μέσα από τις πράξεις του μετοχικού περιεχομένου. Επίσης, εκ περιτροπής εργασία, λέτε ότι θα ανοίξουν τα ξενοδοχεία, κάποια ξενοδοχεία. Τι θα γίνει με αυτούς τους εργαζόμενους που έχουν αλλάξει οι εργασιακές σχέσεις? Είχαμε τον Απρίλιο μήνα, σε δύσκολες συνθήκες, αλλά πιο δύσκολες θα είναι μετά, 4.206 μετατροπές συμβάσεων εργασίας από πλήρη σε εκ περιτροπής. Αυτό θα ενταθεί το επόμενο διάστημα, αν δεν πάρθουν μέτρα. Τι απαντούμε λοιπόν σε όλα αυτά? Τι απαντούμε πάνω απ' όλα σε αυτόν τον κόσμο, στον επιστημό τουρισμό, που βλέπουν μπροστά τους ένα τούνελ? Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Δεν βλέπουν φως στο τούνελ και χρειάζονται εδώ να ακούσουν σήμερα μέτρα προστασίας, μέτρα επιβίωσης αυτών και των οικογενειών τους.